Και ελάτε να μιλήσουμε και να μιλήσουμε έτσι με πολύ ανοιχτές τις κεραίες μας και τα αυτιά μας και τη διάθεση να ακούσουμε, να προβληματιστούμε, για να δράσουμε κιόλας για ένα θέμα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, έχει διαστάσεις συγκεκριμένες, έχει παραμέτρους που αξίζει να τις σχολιάζουμε, όχι μόνο από την άποψη του σχολιασμού, ξαναλέω, αλλά της κριτικής σκέψης και της δράσης όλων μας. Και φυσικά αναφέρομαι στο κομμάτι της έμφυλης βίας, της βίας κατά των γυναικών. Βία που πολλές φορές έχει και το ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα να χάνουν κάποιες γυναίκες την ζωή τους. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Πετούση, γιατί είναι μαζί μας για αυτή την συζήτηση. Είναι καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια... Με συγχωρείτε, το Εργαστηρίο Έρευνας για το Κοινωνικό Φύλλο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και είναι και προσωπικό το ευχαριστώ, μιας και σας γνωρίζω και από την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα στα φοιτητικά μου χρόνια, κυρία Πετούση. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω, κυρία Σφακενάκη, και χαίρομαι να βλέπω τους αποφοιτούς μας να πάνε τόσο καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πετούση, δυστυχώς το θέμα δεν είναι εύκολο. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι εύκολη συζήτηση. Είναι όμως μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνεται. Και πρέπει να γίνεται με διάθεση έτσι, ειλικρινού συζήτησης και τοποθέτησης από όλους μας. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ίσως κλείνουμε τα αυτιά μας, ίσως κλείνουμε τα μάτια μας, ίσως κάπου κλείνουμε και τις πιο ευαίσθητες κεραίες τις οποίες μπορεί να έχουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, κυρία Σφακενάκη. Δεν είναι εύκολο θέμα. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί ακουμπάει τις πολύ προσωπικές και τις πολύ οικίες μας σχέσεις. Φανταστείτε ότι μιλάμε για κακοποιητικές συμπεριφορές, για βία, ομίβια, για θανάτους, δολοφονίες μέσα στο σπίτι μας, σε συντροφικές μας σχέσεις. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το δεχτούμε ως κοινωνίες. Γιατί ξέρετε, έχουμε φτιάξει και όλη αυτή όλο αυτό το αφήγημα για την οικογένεια και πόσο σημαντική είναι, που είναι σημαντική, δεν θα αμφισβητήσουμε. Αλλά σκεφτείτε το παράδοξο μέσα σε ένα θεσμό και σε σχέσεις οι οποίες είναι συντροφικές, αγαπητικές θα έπρεπε να είναι. Είναι τόσο κακοποιητικές. Είναι δύσκολο θέμα. Είναι δύσκολο θέμα για να δεχτούμε και να πούμε ότι ναι, παιδιά, καμιά φορά στην οικογένεια δεν λειτουργούν όλα ομαλά. Η οικογένεια δεν έχει το αλάθατο, δεν έχει το συγχωρό χάρτη ότι εκεί μέσα επιτρέπεται να γίνονται λάθη. Και πόσο μάλλον όταν είναι λάθη τα οποία εκδηλώνονται με βία λεκτική, σωματική, ψυχολογική, τη βία σε κάθε της μορφή. Έχετε δίκιο. Και αυτό που είπατε στην αρχή για τις δολοφονίες, ας πούμε, κτλ. Σκεφτείτε ότι αυτό είναι το τελικό, τραγικό, παράδοξο, ασύλληπτο φαινόμενο, γεγονός, το οποίο έρχεται όμως στο τέλος μιας μακράς σειράς, πολλές φορές και μακροχρόνιας σειράς κακοποιητικών, προσβλητικών, δύσκολων και απερίγραπτων καταστάσεων. Έτσι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει, δηλαδή, θέλω να σας πω, γιατί συνήθως μιλάμε για τη βία, είτε με αφορμή δολοφονίες γυναικών, είτε αφορμή περιστατικά τα οποία είναι ιδιαίτερα βία, έτσι, είτε έτσι, και ξεχνάμε πολλές φορές να μιλήσουμε για την καθημερινή πραγματικότητα πολλών ανθρώπων μέσα στις οικογένειές τους, γυναίκες, παιδιά, κορίτσια, αγόρια, η οποία είναι ένα καθημερινό βίωμα, έτσι. Διαβάζοντας κάποια στοιχεία τα οποία μας παραθέσατε και εσείς από την τέταρτη ετήσια έκθεση της βίας κατά των γυναικών, η αλήθεια είναι ότι δεν με έβρισκε, δεν διάβασα κάτι με έκπληξη, αλλά το διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αριθμοί έχουν αρχίσει και δίνουν με πλέον γλαφυρό τρόπο ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βίας αυτής, από πού προέρχεται. Αλλά πριν πάμε εκεί, αν μιλήσουμε για τον ορισμό, αν μιλήσουμε για το πώς ορίζουμε αυτή την βία, τι θα μας λέγατε εσείς? Εγώ θα σας πω αυτό στο οποίο έχει καταλήξει ο ΟΗΕ και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, απλώς για να το αναφέρουμε, είναι αν θέλετε από τα πρώτα, ίσως το πρώτο, διεθνές δεσμευτικό κείμενο για την έμφυλη βία. Είναι ένα κείμενο δηλαδή το οποίο υποχρεώνει οποιαδήποτε χώρα επικυρώνει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να την κάνει νόμο του κράτους της
και να ακολουθήσει τις προτροπές και τις οδηγίες της. Ο ΙΕ λοιπόν μας λέει ότι η γυναικοκτονία είναι η δολοφονία γυναικών. Η σύμβαση νεαρών κοριτσιών, βρεφών, ξέρετε, έχουμε και τέτοιες πραγματικότητες για λόγους που συνδέονται με το φύλο τους. Ναι. Στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η βία κατά των γυναικών, το ευρύτερο φαινόμενο, έτσι, είναι η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και βέβαια περιλαμβάνει όλες τις πράξεις βίας που βασίζονται στο φύλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τόσο η βία κατά των γυναικών, η έμφυλη βία που λέμε, είναι αυτό που λέμε, η έμφυλη βία είναι αυτό που λέμε. Είναι βία με βάση το φύλο, τα χαρακτηριστικά του φύλου. Σου επιτίθεμαι είτε σωματικά είτε ψυχολογικά, γιατί είσαι γυναίκα. Γι' αυτό που πρεσβεύεις ως γυναίκα. Γιατί θεωρώ ότι είσαι κατώτερη επειδή είσαι γυναίκα. Το λέω σωστά, κυρία Πετούση? Το λέτε ακριβώς, ότι ναι, αυτή είναι η λογική και αυτή είναι η πρακτική. Ότι η βία κατά των γυναικών προϋποθέτει και μπορεί να στηρίζεται, να εκδηλώνεται, να αναπαράγεται και να γίνεται ανεκτή ακριβώς επειδή οι γυναίκες, τα κορίτσια, τα θηλυκά έμβρια, μιλάμε για βλώσεις ας πούμε, παιδιών, ή τα βρέφη, τα κοριτσάκια, είναι ιεραρχικά κατώτερες στο ευρύτερο πατριαρχικό πλαίσιο στο οποίο ζουν. Θέλω να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία για λόγους έτσι οικονομίας του τηλεοπτικού χρόνου μακάρι να μπορούσαμε να δούμε όλα τα γραφήματα και τους πίνακες που περιέχει η έκθεση, γιατί όλα έχουν εξίσου σημαντικά στοιχεία. Έτσι πολύ συνοπτικά επιλέξαμε κάποια. Ξεκινώντας από το κατά πόσο υπάρχουν καταγγελίες. Για να δούμε λίγο έτσι το ρυθμό των ετήσιων, ο ετήσιος αριθμός καταγγελιών, και θέλω το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου, πριν μιλήσουμε για αυτό το οποίο έχετε πάρα πολύ δίκιο σημαντικό, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγουμε. Για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα δεν συλλέγαμε δεδομένα για την ενδοοικογενειακή βία, παρά μόνο μέσα, δεν είναι λίγο, το παραμόνο δεν σημαίνει ότι είναι λίγο το έργο, αλλά σημαίνει ότι είναι μόνο εντοπισμένο, στα συμβουλευτικά κέντρα. Τα συμβουλευτικά κέντρα έχουν διάφοροι δήμοι στη χώρα, έχουν δομές στις οποίες μπορούν να απευθύνονται όποια πρόσωπα είναι θύματα βίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός, το μεγαλύτερο ποσοστό των προσώπων αυτών συμβαίνει είναι γυναίκες και μάλιστα γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Επομένως, ό,τι ξέραμε για την ενδοοικογενειακή βία, που πάλι σωστά τα λέτε, τίποτα δεν μας εκπλήσει, έτσι είναι η παγκόσμια εικόνα, έτσι είναι και στη χώρα μας, ήταν η εικόνα που είχαν οι γυναίκες οι οποίες καταγγέλανε τα περιστατικά ή τουλάχιστον ζητούσαν βοήθεια. Δηλαδή, ξέραμε αυτά που γινόταν γνωστά. Ως υποχρέωση από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό, είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Ως υποχρέωση λοιπόν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η χώρα μας τώρα, η ελληνική αστυνομία και τα δικαστήρια οφείλουν να συλλέγουν δεδομένα για τις καταγγελίες που δέχονται. Επομένως, αρχίζει να έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Γι' αυτό και αυτή η αύξηση, η αυξητική τάση, γιατί υπάρχει και άλλη καταγραφή, πέρα από το ότι ενδεχομένως έχουν ξεκινήσει και μιλούν και περισσότερο οι γυναίκες, καταγγέλουν τη βία. Είναι διπλό το φαινόμενο, και γιατί υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες, αλλά και γιατί τις καταγράφουμε περισσότερο. Ξέρετε, με όλη αυτή την έκθεση που πήρε το φαινόμενο, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, ανοίξανε στόματα, αν θέλετε. Άρχισε δηλαδή σιγά σιγά περισσότερος κόσμος να μιλάει για αυτά τα θέματα. Περισσότερος κόσμος άρχισε να τα αναγνωρίζει και να τα αποδέχεται και να σκέφτεται ότι μπορεί και κάτι να γίνει, βρε παιδί μου. Ας πω μία κουβέντα. Όμως, η αύξηση των πραγματικών περιστατικών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θα δείτε ότι, ειδικά στο γράφημα που δείξατε πριν από λίγο, είναι πραγματικά... Η αύξηση κατά την περίοδο της πανδημίας ήταν τρομακτική. Έτσι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο ΙΕ την είπε αυτό, ότι στην πανδημία του COVID είχαμε και μια άλλη πανδημία, την πανδημία της βίας. Γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε στην περίοδο της πανδημίας, έχουμε ανθρώπους κακοποιητές που ζουν συνέχεια μαζί με τα θύματα και τα θύματα δεν μπορούν να φύγουν.
Άρα ήταν εγκλωβισμένη, θήτης και θύμα στον ίδιο χώρο, οπότε υπήρχε περισσότερο πεδίο δράσης, το λέω πολύ σχηματικά, μπορεί να ακούγεται άσχημα, αλλά πώς αλλιώς να περιγράψει κάποιος τι ακριβώς γίνεται μέσα σε ένα σπίτι. Ο ετήσιος αριθμός των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους, που όταν πλέον μιλάμε για το χειρότερο σενάριο, πώς καταγράφεται για την χώρα μας? Δείτε τώρα, από το, τις δολοφονίες αυτές τις είχαμε, έχουμε δεδομένα από το 2010, έτσι έχουμε δεδομένα από το 2010, όταν και μάλιστα από το 2010 μέχρι το 2020, ο μέσος όρος γυναικών που δολοφονούνται από συζύγους ή συντρόφους στο πλαίσιο γεγονότων ενδοοικογενειακής βίας είναι περίπου 10. Έχουμε κάποια χρόνια, έχουμε φτάσει και 13, έχουμε κατέβει και στα 6, εν πάση περιπτώσει ήταν 10. Τις χρονιές όμως τις τελευταίες, 21, 22, 23, έχουμε 23 και 24 δολοφονίες καταγραμμένες. Το 23 έχουμε 13 ή 15, δεν είμαι σίγουρη ακριβώς. Και στο 2024, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στις 12. Επομένως, είναι προφανές ότι το 21-22 ήταν η χρονιά που είχαμε έκρηξη στις δολοφονίες των γυναικών στο πλαίσιο ενδοικογενειακών περιστατικών βίας. Και η βία ως προς το είδος της και ως προς την καταγραφή αναφέρομαι φυσικά, σύμφωνα και με την ετήσια έκθεση, πώς την ξεχωρίζουμε? Και όταν λέω το είδος, εννοώ ότι μιλάμε, έτσι να μου επιτρέψουν λίγο συνάδελφοι να έρθουν και λίγο πιο κοντά τα στοιχεία, είναι ενδοικογενειακή βία περισσότερο σε αυτό, δηλαδή το γράφημα που βλέπουμε τώρα εδώ, στην πίτα αυτή που βλέπουμε, το συντριπτικό ποσοστό είναι η ενδοικογενειακή βία, σωστά? Σωστά. Αυτό που δείχνετε το γράφημα τώρα, ελπίζω ότι το βλέπω καλά, είναι από τις καταγγελίες, νομίζω είναι τα στοιχεία από τα συμβουλευτικά κέντρα, έτσι δεν είναι? Ναι, από εξυπηρετούμενες γυναίκες, ναι. Γυναίκες οι οποίες έχουν φτάσει δηλαδή σε συμβουλευτικά κέντρα, για να κάνουμε έτσι. Αυτά και το... λοιπόν τα γράφει. Αυτό το ποσοστό πραγματικά είναι το συντριπτικό ποσοστό των καταγγελιών για βία, για περιστατικά βίας, είναι ενδοοικογενειακή βία. Και αν το συνεχίσουμε ως προς τα χαρακτηριστικά, θα δούμε ότι πάλι η συντριπτική πλειοψηφία των δραστών είναι σύζυγοι ή πρώην σύζυγοι. Και λέω σύζυγοι και βάλτε μαζί και συντροφικές σχέσεις, άνθρωποι που συζούν και τα λοιπά. Να δούμε και το επόμενο γράφημα, γιατί νομίζω έχει να κάνει και με τη σχέση λοιπόν θήτη και θύματος. Α, εδώ είναι οι ηλικιακές ομάδες, πάλι των ωφελούμενων γυναικών. Και εδώ είναι η σχέση ηλικία... της επιζήσας σας και του δράστη, ναι. Ωραία. Με βάση τις ηλικίες θα δείτε ότι η ηλικία που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και μάλιστα με διαφορά από τα άλλα είναι το 36-45. Δηλαδή είναι σε μια ηλικία παραγωγική, αναπαραγωγική, μια ηλικία που μπορεί να κάνει, έχει και πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις, έτσι, οικογένειες κλπ. Και από εκεί και πέρα η δεύτερη ηλικιακή ομάδα είναι το 46-55, λίγο πιο μεγάλες σε ηλικία γυναίκες, και η τρίτη ηλικία που είναι περίπου ίδια με το 46-45, είναι 26-35, δηλαδή νεαρές γυναίκες, έτσι, νεαρές γυναίκες, οι οποίες επίσης είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Θα περίμενε κάποιος, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το ηλικιακό, να πει ότι οι γυναίκες νεότερης ηλικίας έχουν άλλα ερεθίσματα, άλλη πληροφόρηση, άλλα μέσα για να ζητήσουν βοήθεια. Δεν είναι σαν τις μεγαλύτερες ηλικίες. Κακά τα ψέματα, κυρία Πετούση. Άλλη βοήθεια μπορούσε ή αλλιώς σκέφτεται μια γυναίκα σε μεγαλύτερη ηλικία και άλλο μια νεότερη. Γιατί λοιπόν μια γυναίκα μικρής ηλικίας μπορεί να δέχεται τη βία? Δεν ισχύει μόνο για τις μικρές ή τις μεγάλες ηλικίες. Το γιατί μια γυναίκα παραμένει στη βία η σχέση πραγματικά έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία, την έρευνα πολλά χρόνια. Θα πω μόνο συμπερασματικά ότι οι περισσότερες γυναίκες που παραμένουν στη βίαιη σχέση δεν έχουν, τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά, δεν έχουν ψευδεστήσεις για το τι γίνεται εκεί. Ναι, είναι σε μια βίαιη σχέση. Όμως, οι σχέσεις αυτές συνήθως είναι και αποκλειστικές και καταπιεστικές. Δηλαδή, πολλές γυναίκες
δεν τους επιτρέπεται να έχουν άλλη διάξοδο παρά να μείνουν στην καταπιεστική αυτή σχέση. Είτε γιατί ελέγχεται οικονομικά τους, είτε γιατί έχουν παιδιά και δεν έχουν που να πάνε. Ή, το τραγικό, δεν έχουν υποστήριξη από το ευρύτερο οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο πράγμα να φύγεις από μία σχέση, ακόμα και μία κακοποιητική, όταν δεν έχεις που να πας. Και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν εστιαύεται, θα σε κυνηγήσει, σε κυνηγάει. Σε καταδιώκει μάλλον. Έτσι, σε καταδιώκει. Έχει φροντίσει να μην έχεις φίλες. Έχει φροντίσει να μην έχεις χρήματα. Σε καταρακώνει ψυχικά και ψυχολογικά. Η ψυχολογική βία είναι μία από τις σκληρότερες μορφές βίας. Και ακόμη και αν δεν υπάρχει σωματική βία ή τουλάχιστον μέχρι να εκδηλωθεί η σωματική βία, έχει προηγηθεί η ψυχολογική, έχει προηγηθεί η απομόνωση, έτσι, για να μπορεί ακριβώς να υπάρχει ο έλεγχος. Συνήθως ψυχολογική και σωματική πάνε μαζί. Μάλλον έχετε δει και ότι προηγείται η ψυχολογική, γιατί έχουμε, ας πούμε, στην αρχή των περιστατικών, έχουμε, ας πούμε, πολλές γυναίκες οι οποίες είτε προσπαθούν να δικαιολογήσουν ότι έγινε ή ακόμα έχουν πιστεί, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο, εκονάκον, δεν νομίζω ότι έχουν και επιλογή στο θέμα, ότι φταίνε. Ή πιστεύουν ότι μπορούν, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους, να αλλάξουν τις συνθήκες της κακοποίησης. Αν είμαι πιο καλή, αν είμαι πιο καλή νοικοκυρά, αν μαγειρεύω καλύτερα, αν του μιλάω καλύτερα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν μπορούν να αλλάξουν δεν μπορούν οι ίδιες να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους για να αποφύγουν τη βία. Η συμπεριφορά τους έτσι αλλιώς είναι το πρόσχημα για την εκδήλωση της βίας. Έτσι, δηλαδή, ό,τι και να κάνουν, θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τη βία. Υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας. Και όταν λέω της κοινωνίας, εννοώ της Κρήτης. Κάθε κοινωνία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να συμβάλλει ή να αποτρέπει το κομμάτι της βίας. Θα σας πω τα γενικά χαρακτηριστικά και ας βάλουμε συμπεράσματα για το γίνεται για την κάθε τοπική κοινωνία. Οι κοινωνίες στις οποίες εκδηλώνεται, αναπαράγεται και επιτρέπεται, ενίοτε και υποστηρίζεται η βία κατά των γυναικών, είναι οι κοινωνίες οι οποίες είναι πολύ ανεκτικές στη βία. Όσο πιο ανεκτική στη βία είναι μια κοινωνία, τίνει να είναι περισσότερο σεξιστική. Τίνει να είναι περισσότερο πατριαρχική. Άρα λοιπόν, όταν έχεις πατριαρχία, σεξισμό και ανοχή στη βία, δεν είναι δύσκολη η εξίσωση, το τελευταίο μέρος της εξίσωσης. Να. Είναι τραγικό. Αλλά λογικά μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα για την έκταση της βίας στις κοινωνίες μας, νομίζω είναι περιττό και να μιλάμε πια. Μάλλον δεν είναι περιττό, αλλά το έχουμε πει, το καταλαβαίνουμε, θα έπρεπε να το ξέρουμε πια. Είμαστε εξαιρετικά βίαιες κοινωνίες. Εξαιρετικά βίαιες κοινωνίες. Κυρία Πεντούση, σαν τελευταίο ερώτημα, θέλω να τολμήσω να κάνω ένα ερώτημα και θέλω να τολμήσω να κάνω αυτό το ερώτημα όχι για να δικαιολογήσω βίαιες συμπεριφορές, μακριά από μένα οποιαδήποτε τέτοια έτσι, οποιοδήποτε τέτοιο σκοπός, αλλά προσπαθώ κι εγώ έτσι λίγο με κάποιο τρόπο να διαβάσω τα δεδομένα. Θεωρείτε ότι το κομμάτι του μιμητισμού παίζει ρόλο στη βία κατά των γυναικών, η προβολή της βίας φέρνει νέα βία? Ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί, δείτε, τι συμβαίνει με την προβολή της βίας, μάλλον ας το πάρουμε αλλιώς. Για ποιο λόγο η βία μπορεί να ενισχύεται? Γιατί θεωρείται ότι είναι αποδεκτή, γιατί την υποστηρίζουμε. Εντάξει, όταν λοιπόν εκτιθέμεθα συνεχώς σε εικόνες, σε λεπτομέρειες, ανατριχιαστικές, με συγχωρείτε, θα σας πω, νομίζω ότι αυτό που δείχνετε, σας λέω δεν μπορώ να δω πολύ καλά την οθόνη μου από εδώ, έχω την εντύπωση ότι δείχνετε αυτή τη στιγμή, ναι, μια γυναίκα η οποία φαίνεται προφανώς ότι είναι θύμα βίας. Αυτό είναι μια έκθεση σε εικόνα βίας. Είναι μια εικόνα η οποία με εξοικειώνει με το φαινόμενο. Και τέτοια τα παιδιά μας, οι νέοι μας, οι μεγαλύτεροι, βλέπουμε παντού. Στις ειδήσεις, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο. Ναι. Και
σε όποια εκδήλωση θέλετε. Πού θέλετε, διαφημίσεις, θέλετε παιχνίδια ηλεκτρονικά, θέλετε τα βιντεάκια στο YouTube, στο TikTok και οπουδήποτε. Δείτε πόσο θεωρείται ως αστείο, γελάμε με βιντεάκια τα οποία δείχνουν ανθρώπους να πέφτουν, να χτυπάνε, να εξευτιλίζονται. Απενοχοποιούμε την άσχημη εικόνα, τον πόνο. Γιατί κάποιος που πέφτει πονάει. Απενοχοποιούμε λοιπόν την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος πέφτει κάτω. Και είναι ok να γελάω με τον άλλον που πέφτει και χτυπάει. Ναι. Που ξεφτιλίζεται. Κοιτάξτε, αυτό ο εξευτελισμός επίσης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί χτυπάει την αξιοπρέπεια. Δηλαδή είναι ok να πειράζω την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, να προσβάλλω την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και σκεφτείτε ότι σε μικρές κοινωνίες, επειδή με ρωτήσατε για την Κρήτη, να προσβάλλεις την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου και σε άλλες τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο στην Κρήτη. Είναι φοβερό. Να. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, κυρία Πετούση. Με πολύ μεγάλη χαρά έτσι, θέλησα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι πάντα ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε. Και σας ευχαριστώ θερμά, έστω και σε αυτό το μικρό τηλεοπτικό χρόνο που διαθέταμε. Σίγουρα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ όμως. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτό το θέμα το τόσο σοβαρό λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτά που ακούσαμε από την καθηγήτρια, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και φίλτρο, να φιλτράρουμε και κάποια πράγματα.